Μεσημέρι σε όλους. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα, εδώ πιστή στο ραντεβού μας, ζωντανά από την τηλεόραση της Ζούγκλας και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 2, εδώ παρεούλα με τον Ανέστη και τον Κώστα. Λοιπόν, και πριν πάμε στα θέματα που απασχολούν σήμερα την επικαιρότητα, πάμε να δούμε τι καιρό θα μας κάνει το Σαββατοκύριακο και να καλωσορίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Τάσο Αρνιακό. Κύριε Αρνιακέ, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι κύριε Παπατσάκονα, καλή χρονιά, υγεία, εργασία για όλους και υπομονή. Πάνω απ' όλα υπομονή. Λοιπόν, ευχάριστα νέα έχω να σας πω για τον καιρό. Μετά τις πρωτοχρονιάτικες βροχές και τις καταιγίδες που κυρίως... Δεν σας ακούμε κύριε Αρνιακέ, χάθηκε η γραμμή. Μάλιστα. Χάσαμε λοιπόν τον κύριο Αρνιακό. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, να αποκαταστήσουμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία μαζί του. Να πούμε, μιας και μιλάμε για τον καιρό, θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας για την κακοκαιρία που πλήττει την Νέα Υόρκη. Μια σιωδρή χιονοθύελλα με το όνομα Ηρακλής πλήττει το βορειοανατολικό και βορειοδυτικό τμήμα της Αμερικής. Κύριε Αρνιακέ, τώρα μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Μιλούσα για την κακοκαιρία που πλήττει το βορειοανατολικό τμήμα και το βορειοδυτικό τμήμα της Αμερικής. Στην Αμερική γίνεται χαμός. Έχουμε ισχυρές χιονοπτώσεις που δημιουργούν τεράστια προβλήματα στις περιοχές αυτές. Ευτυχώς εμείς εδώ και η Ευρώπη γενικότερα αυτές τις μέρες απολαμβάνει καλούς σχετικά καιρούς, ιδιαίτερα εμείς μετά τις πρωτοχρονιάτικες βροχές στις περιοχές της χώρας και κυρίως τα Δωδεκάνησα που έπληξαν πάρα πολύ τη Ρόδο και δημιούργησαν αρκετά προβλήματα πάλι. Ευτυχώς δεν θυμήσαμε ανθρώπινα θύματα αυτή τη φορά. Τώρα βελτιώνεται ο καιρός με αρκετές λιακάδες, οι οποίες τις επόμενες ημέρες θα ανεβάσουν και τη θερμοκρασία στους 15-16 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή θερμοκρασίες, θα έλεγα, φθινοπορεινές Νοεμβρίου, χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα. Σήμερα περιμένουμε λίγα υπολείμματα αυτής της κακοκαιρίας εκεί πάλι κάτω στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, την Ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, κάποιες βροχές. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε λιακάδες, αρκετές λιακάδες, βεβαίως θα υπάρχουν και κάποια συννεφάκια. Οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει, το πολύ μέχρι 5 μποφόρ και αυτά στα Δωδεκάνησα και κυρίως εκεί προς το Καστελόριζο, μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου. Θα φτάσει τα 5 στις υπόλοιπες περιοχές, 2 με 4 μποφόρ, βοριάδες. Στο Ιόνιο σχεδόν άπνοια, ο υδράγυρος μέχρι 13 θα φτάσει στη Βόρειο Ελλάδα, 15-16 στα νοτιότερα και δυτικά υπηρετικά. Και είναι τους 15-16 βαθμούς στα νησιά μας. Στην Αττική δεν περιμένουμε τίποτα. Αρκετή λιακάδα σήμερα και τον υδράγυρο να φτάνει τους 15-16 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη τα ίδια, με λιακάδα όλη τη μέρα και θερμοκρασία μέχρι τους 13. Τώρα, για καλοκαιρία, για αύριο, δηλαδή, Σάββατο, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες, δεν θα έχουμε πρόβλημα και αύριο, οι ίδιες ακριβώς καταστάσεις, οι ίδιες ακριβώς θερμοκρασίες. Οι λίγες βροχές θα επιμείνουν πάλι εκεί κάτω στα Δωδεκάνησα. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε γενικά εύθυο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο στα δυτικά περιμένουμε κάποιες νεφώσεις και κυρίως στη νότια, στη δυτική Πελοπόννησο και δυτική, δηλαδή ουσιαστικά τον Πύργο, την Καλαμάτα και την δυτική Κρήτη, τα Χανιά κυρίως. Περιμένουμε κάποιες συννεφιές με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ο ουρανός, λιακάδα παντού, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν πάλι τους 15-16 και ίσως ακόμα και τους 17 βαθμούς Κελσίου, με εξασθενημένους ανέμους μέχρι 4 το πολύ μποφόρ σε όλες τις θάλασσες και τα πελάγη και
Έτσι θα πάμε και τη Δευτέρα των Θεοφανίων τώρα, που περιμένουμε πια κάποιες συννεφιές σε ολόκληρη τη χώρα. Περισσότερο συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός. Ο Μίχλες το πρωί. Τα τελευταία χρόνια, κύριε Αρνιακέ, πάντως... πολύ από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις στο Αιγαίο, κανονική άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 4. Ενώ η Δόνιζο θα φτάσει 16-17 βαθμούς Κελσίου, πραγματικά δηλαδή θα είναι ζεστά τα Θεοφάνεια φέτος. Δεν προβλέπονται βροχές, απλά ένας μουτός, συννεφιασμένος καιρός, χωρίς όμως φαινόμενα. Τα τελευταία χρόνια, κύριε Αρνιακέ... Φλερτάρει θερμοκρασίες Νοεμβρίου, θα έλεγα. Και θέλω να σας πω ότι όλη η εβδομάδα θα κοιτήσει σε αυτούς τους ρυθμούς, τους χαλαρούς για χειμώνα ρυθμούς του καιρού, και δεν φαίνεται να ανεβαίνει, να έχουμε τίποτα χιόνια ή ψυχρή εισβολή μέχρι και την Κυριακή. Από εκεί και πέρα έχει ο Θεός, βλέπουμε. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια, κύριε Αρνιακέ, έχουμε παρατηρήσει πως την ημέρα των Θεοφανίων έχουμε αυτό που είπατε, συννεφιά. Ένα μουντό καιρό, από ό,τι θυμάμαι. Τις περισσότερες φορές έτσι είναι, γιατί χειμώνας είναι. Έχουμε πέσει και σε κάποιες τρομερές διακάδες, με ήλιο, με δόντια, αλλά τις περισσότερες φορές, ναι, έχετε δίκιο, είναι συννεφιασμένος ο καιρός στα Θεοφάνεια. Αλλά σας λέω και πάλι, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές και ούτε πολύ κρύο. Θα είναι μια ευχάριστη ημέρα η Δευτέρα. Μάλιστα. Και έτσι θα πάμε και μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, της μεταεορταστικής, μέχρι και την μεταπροσεχή Κυριακή. Άρα δηλαδή θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Και χωρίς σπουδαία φαινόμενα, δεν θα έχουμε κρύο. Αυτό βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους να μην ανάβουν τζάκια και να έχουμε θαλομίχλη. Θέλω να τονίσω ότι στη Βόρειο Ελλάδα το πρωί και τη νύχτα οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές, θα είναι μονοψήφιες και 2-3 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Αλλά 2-3 βαθμοί κάτω από το μηδέν στη Φλόρινα, την Καστοριά, την Κοζάνη και τον Ευρωκόπη είναι πάρα πολύ καλή βαθμή για αυτή την εποχή που διανύουμε. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρνιακέ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και πάλι σας ευχόμαστε. Να είστε καλά, κύριε Παπατσάκονα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
είμαστε λοιπόν και όπως σας είπαμε πριν θα μιλήσουμε με την Μαριάννα Μαρμαρέα από την αίθουσα σύνταξης να δούμε τι γίνεται στην Νέα Υόρκη όπου μια σφοδρή χιονοθύελλα η οποία ονομάζεται Ηρακλής πλήττει το βορειοανατολικό και βορειοδυτικό τμήμα της Αμερικής. Μαριάννα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Ναι, δεν είναι μόνο στη Νέα Υόρκη, όπως είπες και εσύ, είναι σε όλη τη βόρεια χώρα. Περίπου λοιπόν 3.000 πτήσεις και άλλες 7.600 έχουν καθυστερήσει εξαιτίας της σφοδρής χιονοθύελλας που πλήττει τις βόρειες ΗΠΑ. Συνοδευόμενοι όμως και από σφοδρούς ανέμους και θερμοκρασίες που πέφτουν κάτω από τους 13 βαθμούς Κελσίου και κυρίως συγγνώμη, μεγαλύτερη πτώση έχει σημειωθεί στη Νέα Υόρκη. Έτσι λοιπόν, οι κυβερνήτες της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσι κήρυξαν τις πολιτείες σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και κάλεσαν τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους. Προειδοποίηση για χιονοθύελλα σε ισχύ έως σήμερα το μεσημέρι, τοπική ώρα, εκδόθηκε και στις πολιτείες της Πενσιλβάνια και σε ένα τμήμα της Νέας Αγγλίας. Η πρώτη μεγάλη χειμερινή καταιγίδα του 2014 λοιπόν έφερε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και δυνατούς ανέμους από την κάτω κοιλάδα του Μισισιπή ως την ακτή του Ατλαντικού με τμήματα της Νέας Αγγλίας, της Βοστόνης συμπεριλαμβανομένης. Και λοιπόν να ετοιμάζονται για σήμερα το πρωί, για τοπική ώρα μιλάμε έτσι, μόλις ξημέρωσε άλλωστε εκεί, μόλις ξημερώνει σιγά σιγά, για 36 εκατοστά χιόνι. Καθώς λοιπόν η χειμερινή καταιγίδα βρίσκεται σε εξέλιξη, φέρνοντας πολύ χιόνι και ισχυρούς ανέμους σε πολλά σημεία της πολιτείας, καλό όλους τους Νεοϋορκέζους να είναι προσεκτικοί, να αποφύγουν τα ταξίδια και να παραμένουν στους εσωτερικούς χώρους. Αυτές είναι οι δηλώσεις του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο. Για τη Νέα Υόρκη, να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο ότι είναι το πρώτο τεστ του νέου δημάρχου, στον οποίο οι Νεοϋορκέζοι έχουν να αποθέσει πολλές προσδοκίες. Πρόκειται για τον Bill. Μετά τον κύριο Bloomberg. Πρόκειται για τον Bill de Blasio, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα μόλις την Τετάρτη. Είναι λοιπόν το πρώτο μεγάλο δυνατό crash test για τον νέο δήμαρχο, ο οποίος δήλωσε πανέτοιμος για την πόλη του και τόνισε ότι είμαστε επικεντρωμένοι σαν ένα λέιζερ. Κάλεσε λοιπόν και εκείνος τους Νεοϋορκέζους με τη σειρά του να επιστρέψουν νωρίς στα σπίτια τους, από χθες το βράδυ είναι οι δηλώσεις αυτές, χθες το απόγευμα μάλλον, για να μην βγουν το βράδυ της Πέμπτης και το πρωί της Παρασκευής, όπως και επίσης αυτοί που έτσι είναι μεγαλύτερες οικογένειες να ρίχνουν μια ματιά και στους γείτονές τους, αν ξέρουν ότι είναι μοναχικοί, γιατί αναμένεται, σου είπα, πολύ μεγάλη κακοκαιρία. Μάλιστα. Αυτά προς το παρόν. Μάλιστα, από τις ΗΠΑ. Πάμε τώρα. Έχουμε άλλο ένα περιστατικό. Ξέρεις, βγαίνω κάθε μέρα και σου λέω τις συνέχειες από την ανταρκτική. Έχουμε part 2 τώρα, λοιπόν. Ενώ είχαμε ότι ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός των 52 επιβατών του ρωσικού ερευνητικού πλοίου στην Ανταρκτική. Έχουν παραμείνει μόνο τα 22 μέλη του πληρώματος πάνω στο πλοίο. Ολοκληρώθηκε χθες μέσω μεταφοράς κινέζικου ελικοπτέρου σε αυστραλιανό παγοθραστικό. Ωστόσο, πριν το αυστραλιανό παγοθραστικό και το ελικόπτερο είχαν επιχειρήσει να απεγκλωβίσουν τους συγκεκριμένους επιβάτες δύο ακόμα παγοθραστικά, ένα κινέζικο και ένα γαλλικό. Τώρα λοιπόν το κινέζικο παγοθραστικό πριν από λίγο ανακοινώθηκε, πρόκειται για, για τον δράκο του χιονιού, ακριβώς. Ανακοινώθηκε ότι κατά πάσα πιθανότητα έχει εγκλωβιστεί και αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Νασιπλοείας στην Αυστραλία. Η ανακοίνωση τόνισε ότι θα προσπαθήσει το συγκεκριμένο παγοθραστικό να κάνει κάποιους ελιγμούς μέσα στον πάγο, όταν οι συνθήκες της παλήρειας θα είναι ευνοϊκές κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών της 4ης Ιανουαρίου, από αύριο δηλαδή. Μάλιστα. Μήπως θα πρέπει να αποφύγουν αυτή τη διαδρομή, εφόσον είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε... Λοιπόν, Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και αλλάζουμε τώρα θέμα και πάμε στην οικονομική μας επικαιρότητα. Τα πάνω κάτω έρχονται στον υπολογισμό των επικουρικών συντάξεων από το 2014... Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό που απομένει για να ισχύσει μόνο η έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας, οι επικουρικές συντάξεις θα αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο ανάλογα με την οικονομική κατάσταση
του Ταμείου. Ουσιαστικά λοιπόν ο νέος κανονισμός προβλέπει την ύπαρξη ενός ενιαίου μοντέλου εισφορών και παροχών για πάνω από 2 εκατομμύρια ασφαλισμένους από το δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Κλειδί να πούμε για το χορηγούμενο ποσό είναι το αν ο ασφαλισμένος θα βγει στη σύνταξη μέσα στη φετινή χρονιά ή από το 2015 και μετά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα αλλά και για το ποιοι γλιτώνουν τις ταμιακές μηχανές, ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες γλιτώνουν τις ταμιακές μηχανές, αλλά και για την έλευση της Τρόικας στην Αθήνα, θα μιλήσουμε με τον οικονομολόγο μας, τον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη. Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά, σας ευχόμαστε κύριε Τσαγκάρη. Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά και από μένα. Ας ευχηθούμε το 2014 να είναι μια χρονιά διαφορετική από το 2013. Που βέβαια ήδη οι ενστάσεις είναι πάρα πολλές και οι ανησυχίες για το αν αυτό θα συμβεί, αλλά οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν βγαίνει αλλιώς η ζωή, άλλωστε. Σίγουρα. Να μην χάνουμε την αισιοδοξία μας και το χαμόγελό μας. Βέβαια. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τις επικουρικές συντάξεις, κύριε Τσαγκάρη? Εντάξει, έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού δημοσιονομικού κενού ήταν το θέμα των συντάξεων, και ήταν το θέμα των συντάξεων διότι όλες στο σύνολό τους είναι διοικητικά καθορισμένες. Και δεν ήταν ανταποδοτικές, δηλαδή δεν είχε να κάνει το ποσό το οποίο παίρνει σαν σύνταξη, είτε κύρια είτε επικουρική, με βάση τις εισφορές τις οποίες έχεις δώσει. Δηλαδή δεν είναι το αποτέλεσμα, ο καρπός αν θέλετε, των εισφορών, των ποσών δηλαδή τα οποία διαχρονικά έχεις δώσει. Αυτό το πράγμα όμως δυστυχώς έρχεται να διορθωθεί βία. Και όχι μόνο βία, έρχεται να δοθεί κατά την ταπεινή μου άποψη και άδικα, διότι δείτε όπως πολύ σωστά επισημαίνει το ρεπορτάζ της Ζούγκλας, οι χαμένοι είναι αυτοί που θα βγουν στη σύνταξη από το 2015 και μετά. Δηλαδή οι μέχρι το 2015 δεν θα έχουν, αν θέλετε, τις ίδιες δυσάρεστες εξελίξεις. Σωστές μεν κατά την αριθμητική, να το πω έτσι, δυσάρεστες δε κατά το αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν γεννάται ένα ερώτημα, εάν είναι ίσοι οι Έλληνες πολίτες, και επίσης γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά σε μια πτωχευμένη κατάσταση. Μάλιστα. Ευχάριστο δεν είναι βέβαια, διότι σε κάθε περίπτωση μιλάς για μείωση μισθών, συντάξεων, μιλάς για ανατροπές και σε ό,τι αφορά τα όρια ηλικίας και σε ό,τι αφορά τα βαρέα και θυγινά και σε ό,τι αφορά διάφορες επιμέρους κατηγορίες που δυστυχώς το δεδαλώδες ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα είχε. Πόσο υπολογίζεται η μείωση των συντάξεων, κύριε Τσαγκάρη, περίπου? Τουλάχιστον ένα 20%. Δηλαδή? Ένα 20%, τι δηλαδή, αν ήταν 400 ευρώ, υπολογίζει κανείς 80 ευρώ κάτω. Μάλιστα. Ανάλογα γιατί επικουρική μιλάμε, για ποιο ταμείο. Είναι, σας λέω, δεδαλώδες το σύστημα. Δυστυχώς η κυβέρνηση η ελληνική από την περίοδο του μνημονίου δεν φρόντισε να πάει σε μια ουσιαστική αναθεώρηση των πραγμάτων, να υπάρξει μια ενιαία αντιμετώπιση. Λες και οι Έλληνες πολίτες δεν είναι όλοι οι ίδιοι, λες και το ευρώ του καθενός ή η δραχμή του καθενός παλιότερα δεν μετράει το ίδιο. Δυστυχώς είμαστε σε μια κοινωνία που εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά ακόμη για σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν. Το τελικό ζητούμενο όμως δεν είναι μόνο το θέμα των συντάξεων και το πώς μπορεί κανείς να ζήσει. Το τελικό ζητούμενο είναι πώς θα έρθει ποτέ η ανάπτυξη, όταν αυτό το 300 το 400 δεν μπορεί να συντηρήσει, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, έναν τύρο στην αγορά. Πού να το δαπανίσει κανείς αυτό λοιπόν? Ας υποθέσουμε ότι με κάποιο μαγικό τρόπο ζει με τα 100 ευρώ ή τα 200 ευρώ ή τα 400 ευρώ. Μαγικό είναι σίγουρα. Τι τύρο μπορεί αυτά να κάνει στην αγορά με 200 ευρώ? Πού να τα πρωτοβάλει κανείς? Ναι. Στο παράδειγμα που αναφέρουμε και στο πρωτοσέλιδό μας, ενδεικτικό των αλλαγών στο ποσό των επικουρικών συντάξεων είναι το παράδειγμα ενός ασφαλισμένου στο ΙΚΑ με το σημερινό καθεστώς, κύριε Τσαγκάρη, εφόσον έχει αποδοχές 1.800 ευρώ και 30 χρόνια ασφάλισης, δικαιούται επικουρική σύνταξη 510 ευρώ. Ναι. Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις και την καθιέρωση του ποσοστού αναπλήρωσης 20% θα πάρει επικουρική σύνταξη 336 ευρώ. Ναι. Επίσης, οι αλλαγές στον προωθούμενο κανονισμό ασφάλισης των και παροχών
αφορούν αυτούς που θα βγουν από εδώ και πέρα στη σύνταξη. Και ναι, όχι τους ήδη είναι η αδικία συνταξιούχους, για μένα, έτσι. Τι λέτε? Ότι αυτοί που θα βγουν από εδώ και πέρα στη σύνταξη και όχι αυτοί που ήδη είναι συνταξιούχοι. Αυτούς δηλαδή υπολογίζουμε. Αυτό κατά τη γνώμη μου και χωρίς να μεροληπτώ, επειδή εγώ ή εσείς δεν έχουμε βγει ακόμη σε σύνταξη και επιθυμώ να αργήσουμε, για να βγούμε. Ναι. Το θέμα είναι ότι είναι άδικο, ωστόσο, να υπάρχουν άνθρωποι σήμερα οι οποίοι να απολαμβάνουν συντάξεων χωρίς να έχουν δώσει τις ανάλογες εισφορές, σε σχέση με εμάς οι οποίοι, να δίνουμε τις ίδιες και μεγαλύτερες εισφορές, θα πάρουμε και λιγότερα χρήματα. Θα πάρουμε λιγότερα χρήματα, αν θέλετε, μέσα από μια διαφορετική διαδικασία. Mm-hmm. Αυτό είναι άδικο από μια χώρα πτωχευμένη, επαναλαμβάνω. Διότι δεν εισπράττουν τον καρπό των εισφορών που είχαν καταβάλει. Εισπράττουν το αποτέλεσμα κάποιων υπουργικών διοικητικών αποφάσεων που είχαν υπογραφεί κάποτε και για ψηφοδελικούς λόγους, γιατί στην Ελλάδα ζούμε και ξέρουμε πώς γινόντουσαν αυτά. Mm-hmm. Και σήμερα αυτά δεν μπορούν να γίνονται πλέον. Αλλά ερχόμαστε εμείς οι νεότεροι, εμείς οι επόμενοι, να ζήσουμε με χειρότερους όρους και διαδικασίες για να απολαμβάνουν κάποιοι άλλοι μετά που δεν δικαιούνται αυτά τα οποία χαριστικά απέσπασαν. Ναι. Σίγουρα. Δηλαδή, να μην σκεφτώ το πιο δυσάρεστο για να δώσω και λίγο χιούμορ στην Παρασκευή. Ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάρουμε σύνταξη. Όχι, ότι κάποιος συνταξιούχος είναι και ο κύριος Κάντας, ο οποίος απολογείται σήμερα για τις μίζες. Κάποιους ναι. τέτοιους κάντιδες πληρώνει, ας πούμε, η ελληνική κοινωνία, ήδη συνταξιούχος, για να καταλάβετε. Ναι. Να απολαμβάνουν κάποιες συντάξεις χωρίς να αντικρίζουν στις εισφορές, ενώ έχουν κάνει και την ταραχώδη επαγγελματική ζωή για την οποία σήμερα απολογούνται. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα, το οποίο ένα θέμα που απασχολεί μια μεγάλη μερίδα πολιτών, κύριε Τσαγκάρη, το θέμα των ταμιακών μηχανών. Ποιοι δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν μια ταμιακή μηχανή? Ναι, υπήρξε. Κανονικά έπρεπε να έχουν όλοι. Τώρα δεν ξέρω τι. Βεβαίως είναι ακριβής η είδηση που δίνεται ότι γλιτώνουν τις ταμιακές μηχανές. Mm-hmm. Υπήρξε χθες μια απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που βασικά αναβάλει για ένα χρόνο γιατρούς, δικηγόρους, συμβολιογράφους, μηχανικούς, ιδιοκτήτες κλινικών, δημοσιογράφους, ηλεκτρολόγους, καλλιτέχνες από την υποχρέωση διατήρησης ταμιακών μηχανών. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά τη θεωρώ μία λάθος απόφαση αυτή. Λέει ότι αποσκοπεί στην απλοποίηση, κύριε Τσαγκάρη, του συστήματος ελέγχου και φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, με συγχωρείτε. Όταν λέει απλοποίηση, τι εννοεί? Πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, πολλοί δικηγόροι, πολλοί γιατροί, όταν άκουσαν αυτό το μέτρο, αναρωτήθηκαν, θα έχουμε δηλαδή ταμιακές μηχανές στο σπίτι μας? Πώς θα γίνεται? Κοιτάξτε, όχι, δεν θα έχουν. Δεν θα έχουν. Τους εξαιρεί. Mm-hmm. Τους εξαιρεί για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο? Ναι. Μετά? Για ένα χρόνο. Γιατί ο νόμος προβλέπει να έχουν όλοι οι ταμιακές μηχανές. Καλά, οι ταμιακές μηχανές, να θυμίσουμε, σήμερα έχει αλλάξει λίγο η τεχνολογία. Δεν έχουν πια τη μορφή της παλιάς ταμιακής μηχανής που πηγαίναμε στο μπακάλι. Και ήταν ένα πράγμα εκεί τεράστιο, το οποίο θα έπρεπε κανείς. Πόσο κοστίζει μια τέτοια ταμιακή μηχανή, κύριε Τσαγκάρη? Δεν είμαι πρόχειρος, αλλά δεν είναι σοβαρά τα χρήματα τα οποία κοστίζει σήμερα. Mm-hmm. Λόγω της τεχνολογίας έχουν απλοποιηθεί όλα αυτά με τα πώς. Και είναι τεχνικά δυνατό να έχουν πράγματι όλοι μία φορητή, μικρή, ας την ονομάσουμε εντός εισαγωγικών ταμιακή μηχανή. Μη φαντάζεστε συναλλαγή. Ψηφιακή ίσως, κάτι, ναι. Είναι, φανταστείτε ένα μηχανηματάκι σαν αυτό που δίνουμε συνήθως όταν δίνουμε την πιστωτική μας κάρτα για να ψωνίσουμε. Ναι. Είναι κάτι εύκολο να το κουβαλάει κανείς. Είναι κάτι εύκολο να εκδίδει απόδειξη και μπορεί να πληρώνεται και με την πιστωτική κάρτα. Εντάξει, δεν μπορούμε να παλεύουμε εναντίον της τεχνολογίας και κάποια στιγμή πρέπει να πάμε σε μια εποχή στην οποία όλες οι συναλλαγές πρέπει να καταγράφονται. Εγώ δεν είμαι απόλυτα σύμφωνος με αυτή την παράταση την οποία δίνει το Υπουργείο Οικονομικών, διότι την ώρα που μιλάει για δόσφορο διαφυγή το ίδιο το Υπουργείο, mm-hmm. θα έπρεπε να επιμείνει στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής αυτής καθημερινής επαγγελματικής συμπεριφοράς, έτσι ώστε να βρεθεί, εν πάση περιπτώσει, η άκρη σε αυτό το φοβερό νήμα της φοροδιαφυγής που υποτίθεται ότι υπάρχει στην Ελλάδα και δημιουργεί αυτά τα ελλείμματα που δημιουργεί. Επαναλαμβάνω, πάντοτε
σύμφωνα με την άποψη του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν είναι μια άποψη που εγώ ασπάζομαι. Το έχω πει κατ' επανάληψη. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τόσα ποσά φοροδιαφυγής όσα αυτά που αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά αν υπήρχε αυτή η διαδικασία με τις ταμιακές μηχανές, εντός εισαγωγικών ταμιακές μηχανές, επαναλαμβάνω, θα ήταν πολύ εύκολο να αποδειχθεί ποιος έχει δίκιο. Μάλιστα. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει και κάτι άλλο, κύριε Τσαγκάρη. Για τους υπόχρεους που μπορούν να μην χρησιμοποιούν φορολογική ταμιακή μηχανή για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, οι συγκεκριμένοι που προαναφέραμε, δεν μπορούν να μην δηλαδή χρησιμοποιούν τις ταμιακές μηχανές με την προϋπόθεση ότι στις εκδιδόμενες αποδείξεις αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή χώρου στάθμευσης που μπορεί να αναγράφει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη. Ναι, εντάξει, η λογική είναι ότι μπορούν πλέον να πιστοποιηθούν οι συναλλαγές, διότι είμαστε όλοι ηλεκτρονικά περασμένοι στο τάξης. Ναι. Επομένως, εύκολα μπορεί να γίνουν διασταυρώσεις, εύκολα μπορεί να βρεθεί η αποκριβή σε φορολογητέα ήλια, αν υπάρχει. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο δεν βλέπω γιατί δόθηκε και αυτή η αναβολή. Εν πάση περιπτώσει, έχει να κάνει, εγώ πιστεύω, και με κάποια, ξέρετε, τη γνωστή πρακτική που έχουν οι κυβερνήσεις στο να χαϊδεύουν λίγο τις μάζες. Mm-hmm. Mm-hmm. Εκεί το αποδίδω. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάμε στην ηλεκτρονική εποχή, πρέπει όλοι να εκδίδουν αποδείξεις. Για να φανεί ότι δεν είναι η φοροδιαφυγή, επαναλαμβάνω, στα επίπεδα τα οποία πολλές φορές έχουμε ακούσει να δηλώνει το Υπουργείο Οικονομικών ότι είναι. Μάλιστα. Εντάξει, το θέμα των αποδείξεων, κύριε Τσαγκάρη, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που δυστυχώς στην Ελλάδα τηρείται σε λογικά πλαίσια η απόδοση αποδείξεων. Ναι, ας πούμε, πας σε ένα βενζινάδικο, σε ένα πρατήριο καυσίμων και ο υπάλληλος σε ρωτάει, θέλετε απόδειξη. Ναι. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Είναι δυνατόν να σε ρωτάει ο υπάλληλος αν θέλεις απόδειξη? Ναι, να σας πω γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει διότι πρώτον ουσιαστικά έχει ακυρωθεί ο μηχανισμός των αποδείξεων με την εξαίρεση των προλεγουμένων, αυτά για το πρόστιμο του 22% μέχρι τις 10.500 ευρώ. Δηλαδή έχει πλαφωνάρει σήμερα την κατανάλωση του καθενός στα 10.000 του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν έχει κανένα κίνητρο ουσιαστικά εκτός από την ποινή αυτή στο να συλλέγεις αποδείξεις. Mm. Κίνητρο εννοώ ουσίας εσύ ο ίδιος, διότι δεν δέχεται το Υπουργείο Οικονομικών ότι έχει έξοδα. Θεωρεί ότι ό,τι εισπράττεις είναι έσοδα, εκεί θέλει να πάει να φορολογήσει. Είναι αυτός ο υπερφύαλος εξολογιστικός προσδιορισμός για μένα της κερδοφορίας του καθενός. Επειδή θέλει απλά να συλλέγει φόρους στο ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, έχει μόνο του λοιπόν ακυρώσει την ουσία της διαδικασίας έκδοσης αποδείξεων. Και το δεύτερο είναι ότι με τους φόρους οι οποίοι υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, υπάρχει δυστυχώς σοβαρό κίνητρο στη μη έκδοση απόδειξης να έχεις ένα άλλο τιμολόγιο. Όσο αυτά τα δύο δεν εξαλείφονται, πάντοτε θα υπάρχει ο κίνδυνος και η πιθανότητα να υπάρχουν συναλλαγές που δεν καταγράφονται. Mm-hmm. Δεν είναι λοιπόν το θέμα το αν έχω ή δεν έχω ταμιακή μηχανή μόνο. Είναι θέμα πώς ορίζω τους φορολογικούς συντελεστές και τι οικονομική πολιτική ουσιαστικά ασκώ μέσα από τη φορολογία. Σίγουρα, και απλά να ξεκαθαριστεί αν θα πρέπει οι πολίτες να μαζεύουν αποδείξεις και ποιες, έτσι. Δηλαδή... Και εκεί είναι μπερδεμένο το θέμα. Και εκεί είναι μπερδεμένο το θέμα, όπως ξέρετε. Είμαστε ποιες σε μια διαρκή δηλαδή... εκκρεμότητα. Είναι ένα οργανωμένο φορολογικό χάος. Mm-hmm. Mm-hmm. Ένα οργανωμένο φορολογικό χάος και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, και να έρχεται μιλήσουμε και λίγο, λίγο πριν πάμε στην Τρόικα. Ο κύριος Θεοχάρης σήμερα ανέφερε πως θα διαρκεί η φορολογική ενημερότητα 2 μήνες για όσους δεν χρωστούν στο δημόσιο. Ναι. Ενώ για έναν μήνα θα ισχύει σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών χρεών που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε Τσαγκάρη? Να τα μεταφράσουμε για τα δύο. Ναι. Το κράτος έχει σκληρύνει πάρα πολύ τη συμπεριφορά του απέναντι στα χρέη προς την εφορία. Είχαμε ένα κράτος το οποίο είχε εγκαταλείψει τις απαιτήσεις του, εξού και είχαμε στην αρχή τα 30 δις τα περίφημα επικαραμαλία, θυμάστε, ληξιπρόθεσμα,
και ανίσπραχτα, τα οποία σήμερα φτάσαν τα 60 δις. Το κράτος σήμερα έχει μπει σε μια διπλή διαδικασία πίεσης για ίσπραξη φόρων. Ο ένας μοχλός πίεσης είναι με το να σε κρατάει φορολογικά εχμάλωτο, χωρίς να έχεις ενημερότητα, και να σε πηγαίνει στο μήνα και το δίμηνο. Και ο δεύτερος είναι πάλι με τις ίδιες ασφιχτικές προθεσμίες, κυρίως των 30 ημερών, για την οποιαδήποτε δικαστική σου διαμάχη με το κράτος, δηλαδή οποιοδήποτε φόρο σου διώνεται, έχεις μόλις 30 μέρες συνολικά και όχι εργάσιμες, για να μπορέσεις να καταθέσεις μια προσφυγή, για να μπορέσεις να πας δικαστικά να βρεις το δίκιο σου, αν εσύ για τον οποιοδήποτε λόγο, σωστά ή λάθος, αμφισβητείς την απόφαση της φορολογούσης αρχής. Είναι ένας διπλός μοχλός πίεσης που ξεκινάει από την τροϊκανή επιταγή του Γενάρη του 2013. Πάρτε τα λεφτά του λογαριασμού. Θυμίζει λίγο τη συμπεριφορά του Αμερικάνου αστυνομικού που πρώτα πυροβολεί και μετά ρωτάει. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτή η πολιτική μπορεί να φέρει σοβαρά αποτελέσματα αυτή την περίοδο, που είναι μια περίοδος ανεργίας, ύφεσης και φτωχοποίησης του ελληνικού λαού, που είναι μια περίοδος που το μεγάλο κομμάτι των φόρων είναι εξολογιστική, δεν ανταποκρίνονται σε έσοδα. Μιλάς για φόρους που επιβλήθηκαν επειδή κάποιου απλά του έλειπαν χρήματα. Τι να θυμηθώ, το φόρο πολυτελείας ή το φόρο των ακινήτων? Φόροι λοιπόν οι οποίοι απλά επιβάλλονται χωρίς να συναρτούνται με συγκεκριμένα έσοδα τα οποία πράγματι έχω κάνει εγώ ως φορολογούμενος, είναι φόροι στους οποίους εγώ βάζω πάντοτε δίπλα ένα σοβαρό ερωτηματικό, εάν αυτοί οι φόροι μπορούν να εισπραχθούν. Και είδαμε και χθες τα νέα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, που πάλι εκτινάχθηκε κατά ένα δις το κομμάτι των ληξιπρόθεσμων. Λοιπόν, οι φόροι οι οποίοι επιβάλλονται σήμερα, στο μέτρο που δεν αντικρίζουν τα έσοδα, επαναλαμβάνω, και είναι τεκμαρτή σε μία σειρά φορολογητέας ύλης, σε όλα τα κομμάτια αν θέλετε, είναι φόροι οι οποίοι έχουν για μένα το ερωτηματικό του αν θα εισπραχθούν ποτέ. Βέβαια, στηρίζουν το σενάριο του πλεονάσματος και το σενάριο του success story, το οποίο θέλει τόσο σοβαρά να επικοινωνεί η κυβέρνηση. Λοιπόν, και πάμε τώρα σιγά σιγά στο θέμα της Τρόικας, αλλά και στο θέμα της ανάπτυξης, κύριε Τσαγκάρη, γιατί πολλές εφημερίδες όχι ελληνικές αναφέρουν πως η ανάπτυξη θα έρθει το 2015. Ναι. Στη χώρα μας. Ναι, η Telegraph, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Την οποία περιμέναμε από το 2011. Το άρθρο της Telegraph, το σημερινό άρθρο της Telegraph, φέρει τον τίτλο «Μπορεί η Ελλάδα να αποκαταστήσει τη φήμη της». Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα είναι ανίκανη να κυβερνήσει τον εαυτό της και έχει βάλει από πάνω της την Τρόικα. Ωστόσο, τώρα της έδωσαν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Αναφέρει η εφημερίδα The Telegraph για την ανάληψη από τη χώρα μας της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Τσαγκάρη. Ναι, κοιτάξτε, είναι ένας προχειμένος θεσμός αυτή η ιστορία με την εναλλασσόμενη Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αυτό. Είναι γνωστό ποιος κάνει κουμάντο στην Ευρώπη πια. Είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα και ειδικά στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, αλλά και πριν από αυτό, ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουδέποτε θα μπορούσε να καθορίσει την ατζέντα των θεμάτων που θα εξελιχθούν στο εξάμηνο, ούτε και βεβαίως και να εκβιάσει τη λύση ή την επίλυση καταστάσεων προς την κατεύθυνση που η ίδια θα επιθυμούσε. Είναι περισσότερο συμβολική διαδικασία παρά ουσιαστική και αυτό το ξέρουν όλοι. Πολλό δε μάλλον βεβαίως και στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα υπό την απόλυτη καθοδήγηση της Τρόικα. Τώρα οι εφημερίδες κάνουν βέβαια οι διεθνείς διάφορα πολιτικά σχόλια τα οποία εμπολείς προσβάλλουν και όλα στη χώρα, αλλά προσβάλλουν και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρετε, εγώ εδώ θα απαντούσα ότι δεν είναι δικό μας το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτών οι οποίοι μας ανέδεσαν την Προεδρία. Επομένως, δεν είναι κομμάτι δικιάς μας, αν θέλετε, γελιοποίησης. Γελιοποιούνται και αυτοί οι οποίοι έχουν τέτοιες διαδικασίες, οι οποίες είναι εντελώς συμβολικές και δεν έχουν κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο. Ναι, μήπως είναι και ένα crash test, κύριε Τσαγκάρη, για την χώρα γενικότερα, αλλά και για την κυβέρνηση?
Εντάξει, αυτό απομένει να το δούμε. Ούτως ή άλλως το κράτος, εμείς δεν τα έχουμε πάει καλά, διότι χρεοκοπήσαμε και είμαστε υπό την τροϊκανή επιτήρηση. Γιατί ξέρουμε. Σίγουρα η προεδρία της, η ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την χώρα μας γίνεται σε μια περίοδο που περιμένουμε, που έρχονται οι ευρωεκλογές, αλλά και οι δημοτικές εκλογές. Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο... Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, διότι οι Έλληνες δεν θα ψηφίσουν με βάση τα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ψηφίσουν με βάση την δυσάρεστη γεύση που έχουν από τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Οι Έλληνες θα προσπαθήσουν να... Οι εκτιμήσεις τουλάχιστον όλων των πολιτικών αναλυτών που διαβάζουμε όλοι μας, όπως ξέρεις, Κωνσταντίνα μου, είναι ότι οι Έλληνες θα προσπαθήσουν να ξεσπάσουν σε αυτές τις ευρωεκλογές και τις δημοτικές εκλογές, όσο και αν η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να αλλάξει την ατζέντα και να το πάει το πράγμα ότι θα πρέπει να σκεφτούμε την Ευρώπη, θα πρέπει να σκεφτούμε τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πικρή αλήθεια είναι ότι η κοινωνία θα επιδιώξει να δείξει τη δυσφορία της και δεν ξέρω ποιο θα είναι το μετά αποτέλεσμα αν αυτό συμβεί. Πόσο δηλαδή μετά πολιτικά η κυβέρνηση θα μπορεί να φαίνεται ισχυρή προς τα έξω σε ό,τι αφορά την κυβερνητική της ατζέντα. Είδαμε μόλις χθες την αντιπαράθεση που υπάρχει σε επίπεδο των δύο συνεργαζόμενων κομμάτων στην κυβέρνηση. Με το θέμα των 25 ευρώ. Ακριβώς, με το θέμα του εισιτηρίου στα νοσοκομεία. Επομένως είναι πάρα πολύ εύκολο να ανοίξουν εδώ διάφορες τρύπες στην χαλαρή ήδη και ασταθή, θα έλεγα εγώ, πορεία προς το μέλλον. Κάτι που ο κύριος Γεωργιάδης, κύριε Τζαγκάρη, το καλοκαίρι του 2013 ανέφερε πως δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο, δεν το έχει συζητήσει ποτέ με την Τρόικα, δεν ισχύει το ότι οι πολίτες θα πρέπει να πληρώνουν 25 ευρώ εισιτήριο για να μπαίνουν στα νοσοκομεία. Και μόλις χθες αναφέρθηκε πως πρέπει οι πολίτες να δίνουν 25 ευρώ για να μπαίνουν στα νοσοκομεία. Το είχε συζητήσει με την Τρόικα και φτάνουμε λοιπόν στην κουβέντα μας στο θέμα της Τρόικας, κύριε Τσαγκάρη, η οποία έρχεται στις 15 Ιανουαρίου. Στα μέσα λοιπόν του μήνα Ιανουαρίου περιμένουμε τους δανειστές και ο βασικός στόχος του Υπουργείου Οικονομικών στις συζητήσεις είναι να γεφυρωθεί χωρίς νέα μέτρα το χάσμα ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που χωρίζει τις δύο πλευρές και αφορά ναι, το και δημοσιονομικό δούμε... κενό του 2014. Ναι, και να δούμε αν θα είναι αυτό το ποσό και ποιο θα είναι τότε. Κοιτάξτε, τα θέματα είναι ανοιχτά. Να θυμηθούμε ότι η Τρόικα είχε φύγει, ότι η κυβέρνηση έχει μονομερώς εγκρίνει προϋπολογισμούς και διάφορα άλλα νομοσχέδια που έχει περάσει χωρίς, αν θέλετε, το τελικό OK των τροϊκανών σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, όπως είναι ακόμη και η φορολογία των ακινήτων, ακόμη και τα επιδόματα αυτά στο ρεύμα της ΔΕΗ που θα δίδεται για το θέμα της εθελομίχλης. Όλοι, εν πάση περιπτώσει, η τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία συμπεριλαμβανομένου και του προϋπολογισμού του τελευταίου διμήνου είναι μονομερής πράξη της ελληνικής πλευράς, που βέβαια υπόκειται σε διόρθωση εάν τα αποτελέσματα τα οποία θα φέρει, τα εισπρακτικά αποτελέσματα, δεν είναι τα επιθυμητά με βάση τις επιταγές των τροϊκανών. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι οι τροϊκανοί αυτό που ενδιαφέρονται είναι να αποπληρώνεται το κομμάτι των δανείων των δανειστών. Αυτούς εκπροσωπούν οι τροϊκανοί και όχι μια επόμενη μέρα για την Ελλάδα. Δυστυχώς αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Αν λοιπόν τα θέματα είναι όλα ανοιχτά όπως φαίνεται να είναι, δηλαδή και το δημοσιονομικό και το χρηματοδοτικό κενό, τότε σε συνδυασμό με τις υποτιθέμενες μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν μείνει σε εκκρεμότητα, όπως είναι οι φόροι υπερτρίτων και η κατάργησή τους και μία σειρά άλλων θεμάτων διαδικαστικού χαρακτήρα, η ατζέντα αναμένεται να είναι εκ νέου σκληρή. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να καιροπεταχθεί και πάλι εν όψη των εκλογών, να επιδιωχθεί δηλαδή, να υπάρξει πάλι, αν δεν τα βρουν εντός εισαγωγικών όπως λέμε, πάλι μια μονομερής κίνηση από ελληνικής πλευράς, ώστε να
κλωτσίσουν το πρόβλημα προς τα κάτω, όπως το συνηθίζουν τα τελευταία 4 χρόνια. Και βεβαίως το κορυφαίο θέμα το οποίο υπάρχει, το οποίο αν δεν λυθεί δεν λύνεται τίποτα, είναι το θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Mm-hmm. Αυτό είναι το κύριο σημείο στο οποίο στέκεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο παράγει ύφεση, ανεργία και δεν λύνει κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχει μια κυβέρνηση που δεν διαπραγματεύτηκε ουσιαστικά ποτέ. Απλά εφάρμοσε τα συμφωνηθέντα επί Πασόκ και επί Βαγγέλη Βενιζέλου. Και ουσιαστικά βράζει το ζουμί σου, κατά το κοινό λεγόμενο, χωρίς να έχεις διασφαλίσει αυτό που περιμένει η κοινωνία, το οποίο είναι η προοπτική. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, δεν μπορεί να μιλάς για ανάπτυξη με τράπεζες κλειστές. Δεν μπορεί να μιλάς για ανάπτυξη την ώρα που ένα ακόμα νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί σε σχέση με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτό και μόνο, αν θέλετε, σαν είδηση δείχνει ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που πρόσφατα έγινε με τα 50 δις δεν έκλεισε τελικά ποτέ. Mm-hmm. Είναι πότε δηλαδή όλα τα θέματα κλείσει, ανοιχτά. Δηλαδή, κύριε Τσαγκάρη, τι λέτε? Πότε ήταν να κλείσει? Είχε κλείσει, υποτίθεται, με τα 50 δις τα οποία δώσαμε στις τράπεζες. Ναι. Σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο σε εξέλιξη. Σε ό,τι αφορά τα warrants και τον τρόπο του χειρισμού τους, για να μπορέσουν να περάσουν αυτά πραγματικά στον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Επομένως, πρόκειται για ένα νέο βοηθητικό, να το πω, δεν θα το πω χαριστικό, νομοσχέδιο προς τον τραπεζικό τομέα, mm-hmm. για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι και η προηγούμενη παρέμβαση που είχαμε κάνει δεν ήταν 100% επιτυχής. Είδαμε mm-hmm. ακριβώς την ίδια διαδικασία και στο θέμα των αυτοκινητοδρόμων. Όταν βλέπεις λοιπόν στο σπιράλ αυτό προς τα κάτω, συμβάσεις ή συμφωνίες ή νομοθετήματα τα οποία ήδη, αν θέλετε, έχουν αφισβητηθεί σε προγενέστερο στάδιο, να χρειάζεται μία νέα τροποποίησή τους για να μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα, αυτό δείχνει ακριβώς πόσο αδύναμη, πόσο ρηχή είναι η οικονομική πραγματικότητα στην αγορά και ότι χωρίς την παρέμβαση, τη διαρκή παρέμβαση, διαρκείς βελτιώσεις, διαρκή βοήθεια, δεν μπορείς να περιμένεις μια θετική εξέλιξη στην αγορά. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι και έτσι δεν θα έρθει η θετική αυτή εξέλιξη, η ανάπτυξη δηλαδή εν τέλει, διότι με κλειστές τις τράπεζες, με έλλειψη δανειοδότησης, δεν μπορεί να περιμένεις ανάπτυξη σε μια οικονομία. Mm-hmm. Ανάπτυξη χωρίς δανεικά δεν γίνεται. Mm-hmm. Για να αντιστρέψω αυτό που λέει η κυρία Μέρκελ, ότι δεν μπορεί να κάνεις ανάπτυξη με δανεικά. Ανάπτυξη γίνεται μόνο με δανεικά, ο καπιταλισμός δουλεύει μόνο με δανεικά και ποτέ με 100% ίδια κεφάλαια. Mm-hmm. Είδατε καμία από τις αποκρατικοποιήσεις, ακόμη αυτές τις φτωχές που έγιναν στη χώρα, να έχει γίνει με 100% ίδια συμμετοχή? Με 100% έγινε ο ΠΑΠ μήπως έτσι, έγινε ο Αστέρας μήπως έτσι? Με 100% καμία, απολύτως. Ο επενδυτής θα βάλει τις 30 δραχμές που έχει, θα δανειστεί και άλλες 50 για να πραγματοποιήσει μια επένδυση. Δεν υπάρχει επενδυτής να δαπανά το 100% του εισοδήματός του να αγοράζει κάτι. Mm-hmm. Αυτός δεν λέγεται επενδυτής. Και δεν θέλω να πω δημόσια πώς λέγεται. Ποιες αποκρατικοποιήσεις περιμένουμε μέσα στο 2014, κύριε Τσαγκάρη? Κοιτάξτε, το ΤΑΙΠΕΔ έχει μια μακροσκελή ατζέντα προς αποκρατικοποίηση εταιριών και mm-hmm. ακινήτων. Mm-hmm. Και βεβαίως περιμένουμε και την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του τραπεζικού συστήματος. Mm-hmm. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι τι από αυτά θα υλοποιηθεί. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος, γιατί με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να κάνει αποκρατικοποίηση το ελληνικό δημόσιο, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά φτωχό. Και αυτό το έχουμε δει και στα αποτελέσματα και στη short list, η οποία κάθε φορά σχηματίζεται mm-hmm. από τους υποτιθέμενους ενδιαφερόμενους. Είναι εξαιρετικά φτωχή. Λείπει το ζωντανό παγκόσμιο ενδιαφέρον για πάρα πολλούς λόγους, ο κυριότερος των οποίων είναι η τραπεζική μόχλευση.